Hey! Big Data εδώ! Και σήμερα έχουμε... Τι έχουμε! Everton Career έχουμε! Ναι! Αυτό το πράγμα πάντως, το να έχω να κάνω μια εβδομάδα βίντεο career που βλέπετε ότι ένα βίντεο career τη βδομάδα βγαίνει κανονικά, να τρελαίνεστε και να μου στέλνετε συνέχεια πότε career, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Τελειώνει σε λίγο καιρό η σειρά, δεν θα έχετε να βλέπετε για καιρό, οπότε καλύτερα που βγαίνουν αργά. Μην πάμε στο βίντεο όμως, να πω για άλλη μια φορά, κάντε subscribe στο κανάλι να φτάσουμε τους 50.000 subscribers και κάντε και ένα follow στο Instagram για να φτάσουμε τους 10.000 και εκεί να πάρουμε το swipe up, να διευκολύνει και εσάς, να διευκολύνει και εμένα όταν ανεβάζω ένα story και να μπορείτε να πάτε πολύ πιο εύκολα στον ιστότοπο. Το είπα στα ελληνικά, ναι. Οπότε ναι, πάμε τώρα στο βίντεο να δούμε τι έχουμε. Πάστε εδώ πέρα, δεν θυμάμαι καν που το είχαμε αφήσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχω καιρό να παίξω, μετά ξεχνάω και τι έχουμε κάνει. Α, έχουμε νικήσει 7-2 την Μπαρτσελόνα στο Τσουλού, ε. Έχουμε εδώ κάποια μάτς πρωταθλήματος με Chelsea, Crystal Palace και Home International με Βουλγαρία και Πολωνία, τα οποία δεν θα τα παίξουμε. Οπότε ο Μάρτιος έχει τελειώσει ουσιαστικά για μας. Και μετά μπαίνουμε στον Απρίλιο, όπου θα δούμε τι έχουμε εκεί πέρα. Νομίζω αυτός είναι και ο τελικός του FA Cup ενάντια στη Liverpool. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε μετά. Επίσης, για πείτε μου λίγο κάτι στο σχόλιο γνώμες για το νέο φωτισμό. Έχω αλλάξει λίγο το φωτισμό και νιώθω ότι είναι λίγο πιο σκοτεινός από ό,τι ήταν πριν. Δεν ξέρω αν είναι good. Γράψτε μου κάτω πώς σας φαίνεται, γιατί ο προηγούμενος, αν ήσασταν στα προηγούμενα live stream, θα είχατε δει ότι κάει και η λάμπα και έπρεπε να τις αλλάξω. Και ο Μανέ πήρε το Player of the Month. Δεν ξέρω αν τα είχα δείξει αυτά την προηγούμενη φορά. Τα ξαναβλέπετε. Και έχει γίνει κλήρωση. Πες μου ότι έγινε κλήρωση του Τσουλού. UEFA Europa League Quarter Finals Draw. Όχι, δεν έγινε ακόμα. Αλλά λογικά, άμα έκανα ένα simulate ακόμα, θα γίνει. Για να δούμε λίγο Τσουλού, calendar. Έγινε η κλήρωση και από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουμε τύχει με Νάπολη στους 8. Πιο εύκολη κλήρωση από ό,τι στους 16. Για να δούμε λίγο πώς έχουν εφαρμοστεί οι 8 του Τσουλού. Έχουμε quarter finals. Everton vs Napoli. Real Madrid vs Bayern. Τρομερό match. Manchester City vs Paris. Και Liverpool vs Atletico. Γενικά όλα τα match είναι ματσάρες από ό,τι βλέπετε. Μόνο εμείς ήμασταν σχετικά τυχεροί και τύχαμε με Νάπολη. Βέβαια και η Νάπολη δεν ξέρω τι ομάδα έχει. Δεν θυμάμαι αν την έχω ξανατύχει ποτέ σε όμιλο ή μαζί της. Θα δείξει πώς θα πάει. Μην την υποτιμάμε, εννοείται. Επίσης να πω ότι ξεκίνησε και η Premier League και η Everton πήρε την πρώτη της νίκη με 3-1 απέναντι στη Southampton. Τρομερή γκολάρα από τον Κουρέ και παίξαμε και ωραία μπαλίτσα γενικά. Και έχουμε μάτς πρωταθλήματος με Chelsea. Chelsea, η οποία είναι 7η από ό,τι βλέπουμε. Για πάμε λίγο να κάνουμε την 11η ενάντια στη Chelsea. Το προηγούμενο μάτς είχε παίξει ως την Just πολύ καλά, οπότε θα τον αφήσω βασικό και σε αυτό το μάτς. Ο Τσιμίκας έκανε πολύ ωραίο αγώνα, θα τον βάλω και αυτόν. Ραφίνι επίσης θα τον αφήσω. Καστίγιο δεν θα βάλω αριστερά, θα μπει ο Πούλισιτς. Δεκάρι θα μπει ένας Ματέος Περέιρα. Και Στράικερ Ρίτσα. Ένα μικρό rotation. Νομίζω και πάλι μπορούμε να την νικήσουμε. Και το match θα λήξει 1-3. Πολύ ωραία νίκη για την Everton. Με γκολ του Ρίτσα, εννοείται. Ρίτσα και Πούλισιτς. Δύο γκολ Ριτσάρλισον, ένα Πούλισιτς. Για να δούμε λίγο και τα ratings. Δεχέα 7,4, πολύ καλός. Δεν παίξαμε γενικά πολύ καλά. Βλέπω τα ratings μας είναι έτσι και έτσι. Το Ρέιρα έκανε ωραίο ματσάκι. Ο Πούλισιτς 8,2 και ο Ρίτσα 9,8. Ούτε στις αλλαγές ο Τσιμίκας και ο Άλαν έπαιξαν τρομερά. Οι παίκτες ήταν όλο και όλο. Άντε 4 και ο Δεχέα πες. Έχουμε πάλι Calvert-Lewin transfer offer. Νομίζω ο Calvert-Lewin είναι ο παίκτης που μας τον έχουν ζητήσει οι περισσότερες ομάδες, ρε φίλε. Αλήθεια. Έχω βαρεθεί να βλέπω offers για Calvert-Lewin. Άλλη μια φορά που θα πατήσω reject. Τώρα έχουμε Εθνική Βελγίου. Μάτζ με Βουλγαρία. Απλά θα τα κάνω quick sim στα μπαμ. Θα βγει 0-0. Αυτά είναι προκριματικά εντωμεταξύ. Παίζανε προκριματικά, ναι. Εντάξει, πρώτοι είμαστε με 16 πόντους. Πάλι transfer offer από Calvert-Lewin. Τι θα γίνει, ρε μάγκες. Μπαρτσελόνα αυτή τη φορά. Δεύτερη φορά νομίζω που μας το ζητάει Μπάρτσα. Reject και φέτος. Ωραία, εδώ πάλι μας λένε για το Youth Development, το οποίο δεν με ψήνει και πολύ να το κάνω. Αν θέλετε τίτλους, μην μου λέτε για Youth Development. Οκ, okay, πάμε λίγο και με Πολωνία. Με Λεβαντόφσκι Πολωνία ακόμα. 0-3 Λουκεμπάκιο, Μπατσουαγί και De Bruyne. Και έχουμε μάτς με Crystal Palace. Βλέπετε η βαθμολογία πλέον είναι πιο μικρή από ό,τι ήταν πριν η διαφορά. Νομίζω έκανε γκέλ η Liverpool, αν δεν κάνω λάθος. Και αν νικήσουμε, μειώνουμε, αλλά πάλι είμαστε πάρα πολύ δύσκολο ώστε να πάρουμε πρωτάθλημα. Θα παίξουμε βασική εντεκάδα. Θα παίξω το Ρέιρα σίγουρα. Ο Άλαν θα βγει, θα βάλω Ράι σε αυτό το match. Δεξιά θα επιστρέψει ο Τζέλσον. Αριστερά Έσλερ. Δεκάρι Λοσέλσο. Σιμπή Χολγκέιτ. Αριστερά Πούλισιτς που παίξε πολύ καλά στο προηγούμενο match. Και πάμε έτσι. 1-1. Να που θα κάνουμε κι εμείς γκέλα. Κακό αυτό. Ζώο Κανσέλο έκανε πολύ καλό match. Ο Τορέιρα έπαιξε καλούτσικα και ο Λοσάλσο που βάλε και τον γκολ. Ρίτσα στα τελευταία μάτς, βασικά όχι στο προηγούμενο, μια χαρά έχει παίξει ο Ρίτσα. Άκυρο. Συνεχίζουμε, δεν πειράζει, το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι πάνω κάτω είναι χαμένο. Μπαίνουμε Απρίλιο. Άλλοι δύο μήνες πλέον
για να ολοκληρωθεί αυτή η απίστευτη σειρά μας. Everton vs Fulham. 1 Απριλίου πάμε να κάνουμε rotation, γιατί μετά παίζουμε Champions League ενάντια στην Νάπολη. Νατάλ θα τον αλλάξω, θα βάλω Cancelo. Στα CB θα παίξει ο Godfrey μαζί με τον Estijust. Αριστερά Τσιμίκας. Τέρμα θα βάλω και ένα pop έτσι για να μην λέει. Θα βάλω ένα Γουαμαγκιούτα. Ντοκουρέ με Μπανίγκι με. Αριστερά Καστίγιο. Τέος Περέιρα. Και striker Calvert Lewin. Μεγάλο rotation. Μπορεί να γίνει και ακόμα μια γκέλα με τόσους παίκτες που έχω αλλάξει. Πάμε να δούμε. 3-0. 3-0 παρόλα αυτά. Με γκολ του Γουαμαγκιούτα, του Estijust και του Ματέος Περέιρα. Νάτες οι αλλαγές μας που βοήθησαν τελικά. Ο Pop έκανε 8,5. Ο K-Pop. Cancelo 8. 9,5 ο Estijust. Όλοι πράσινοι είναι από ό,τι βλέπετε. Παίξαμε τρομερό ματσάκι από ό,τι φαίνεται. Το rotation βοήθησε. Ο Γουαμαγκιούτα 9,5 και Ματέος Περέιρα 8,6. Να είσαι και ο Τσιμίκας 8. 9,5 ο Estijust. Τι κάνουνε ρε. Στο player of the month shortlist δεν είμαστε εντωμεταξύ. Και είναι μέσα δύο παίκτες της Fulham. Champions League τους 8 ενάντια στην Νάπολη. Έχουμε άλλη μια φορά Gibson transfer offer. Έχω βαρεθεί να πατάω accept σε αυτό το offer. Άλλη μια φορά που θα πατήσω, αν δεχτούν, δέχτηκαν. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τον Gibson. Εγώ πατάω accept και δεν με νοιάζει αν δέχονται ή όχι. Μας λέει ο Braithwaite. Καλά τώρα όντως μας κάνει παράπονο ότι θέλει να παίξει σε μάτς 8 τσουλού. Τρελός είσαι ρε. Θα πω ότι θα παίξει σύντομα. Έχουμε γενικά κακό μοράλ, μέτριο το μοράλ της ομάδας. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα press conference να ανεβεί. Ωραία, ανέβηκε το μοράλ της ομάδας, πήγε happy από ό,τι βλέπω. Players of the week, για να δω, έχει μέσα δικούς μας. Έχει τον Estijust πάλι. Cancelo. Έχει τον Γουαμαγκιούτα. Οχ, ο Καράσκο είναι Νάπολη που είδαμε. Έχει τον Estijust. Κάνει καλά ματσάκια τελευταίο boost της, ρε φίλε. Θα τον έβαζα και βασικό τώρα να πω την αλήθεια. Γιατί τελευταία παίζει full καλά. Αλλά είναι και κουρασμένος, δεν μπορεί να παίξει. Ο De Gea θα μπει εδώ πέρα. Ο Cancelo θα παραμείνει βασικός. Θα τον αφήσω στη θέση του Ατάλ. Θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Δεν είναι τόσο πολύ κουρασμένος. Ο Γουαμαγκιούτα πρέπει να βγει γιατί είναι ψόφιος. Θα μπει ο Μάρτινς. Στράκε Ρίτσα, δεκάρι Ντράξλερ, γιατί όλος άλλος είναι κουρασμένος. Στα CDM θα επιστρέψει το δίδυμό μας, εννοείται, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε εκτός. Και πολλοί έκατσαν ξεχωριστά. Τα CB, Diego Carlos με Holgate. Αριστερά Έσλερ και αριστερό Extreme Pulisic. Η κλασική μας super duper εντεκάδα έφυγε για μάτς τους 8 ενάντια στην Νάπολη. Let's go! Πάμε να τελειώσουμε από το πρώτο μάτς κιόλας την πρόκριση. Best teams in Europe. Κάτσε, η Νάπολη είχε πάρει το Europa League. Παίζει η Νάπολη να έχει πάρει το Europa League. Δεν θυμάμαι αν είχαμε παίξει Super Cup μαζί τη. Άμα θυμάστε εσείς, πείτε μου κάτω στα σχόλια τι είχε γίνει με Νάπολη. Είχα παίξει όντως Super Cup μαζί τη. Γιατί κάτι τέτοιο είπε. Βλέπουμε ο Καράσκο είναι στο πάγκο. Για να δούμε και τι είναι η δεκάδα του. Μερέτ, Άντερ, Βάιλντ, Μιλιτάου, Μουκιέλε, Ακούνια. Αραγκή, Λάιμερ, Λεμάρο, Σιμαίο, Κάμπο, Λοζάνο. Όπαρε! Βλέπουμε μεγάλες διαφορές στην εντεκάδα της Νάπολη. Έχει αναβαθμιστεί full σαν ομάδα. Οπότε σας είπαμε δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι ρε. Κόψε τον ρε Τορέιρα. Μπράβο Έσλερ. Εσύ είσαι. Μη φοβάσαι. Όχι. Δεν είναι καλό αυτό τώρα που πάει να γίνει. Κανσέλο εσύ είσαι. Μη φοβάσαι. Καλή άμυνα εδώ θέλει. Καλή άμυνα. Μη μας ξεφύγουν οι παίκτες. Θα φάμε γκολ αν ξεφύγουν έστω και λίγο. Άλαν, κόψ τον Άλαν. Μπράβο De Gea. Πω, έχει μπει δυνατά η Νάπολη και η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι θα είναι από αυτήν. Ρίτσα, καλό κοντρόλ, ρε. Όχι, τι κάνουμε, ρε. Ρε, μόνοι μας χάνουμε την μπάλα, ρε. Όχι τώρα. Άμυνα. Όχι, πώς μας πέρασε. De Gea, τρομερός. Μας έχει κουβαλήσει τώρα, De Gea. Πόπο, μας παίζει μπαλάρα Νάπολη, δες εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάρ' την Τορέιρα, ωραίος. Καλό, Άλαν. Φεύγει ο Ρίτσα, τρομερή πάσα του Άλαν. Πάμε για εμείς μια ευκαιρία. Ο Ρίτσα θα κάνει πάσα πάνω στον Draxler. Γιατί πήγε για πάσα εκεί ο Ρίτσα. Μαλακία. Draxler. Ένα φινεσάκι από εκεί. Πολύ εύκολο για το Μερέτ αυτό. Θα τον μπλοκάρει. Αρχίζουμε και βρίσκουμε τα πατήματά μας σιγά σιγά κι εμείς. Μπράβο, Holgate. Πάμε, Draxler. Ανέβα γόρι μου. Ανέβα παικταρά μου. Όλο το γήπεδο είναι δικό σου. Δεν σε μαρκάρει κανείς. Τζέλσον. Ωραία πασούλα. Ρίτσα. Τρομερό 1-2 εδώ με Τζέλσον Μάρτινς. Και θα κάνουμε το 1-0 στο 30. Πάμε. Τρομερή συνεργασία ο Ρίτσα. Δεν ρίσκαρε να σουτάρει εκεί. Θα το παίξει συνεργαστικά. Και 1-0. Τέταρτο του γκολ στο Τσουλού. Τι λες, έχει βάλει τόσο πολλά γκολ ο Μάρτινς.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Ένα-δύο εδώ. Πούλησιτς, Draxler. Κάνει πάσα ο Πούλησιτς κάτω, αλλά δεν περνάει και ήταν free goal αν περνούσε. Πολύ ωραία η άμυνα εδώ της Νάπολη. Ωραία, Draxler. Τρομερό, τρομερό. Τι συνεργασία είναι αυτή, ρε μάγκες. Τι συνεργασία είναι αυτή. Και έτσι ο Ρίτσα ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, θα πάει να πανηγυρίσει με τους fans του, με τους φιλάθλους της Everton βασικά, όχι fans του. 2-0 είμαστε μπροστά στο σκορ. Πιστεύω αν βάλουμε ένα ακόμα γκολ, εξασφαλίζουμε και την πρόκριση. Έχουμε ένα πολύ καλό σκορ τώρα. Μόνο μη φάμε γκολ εκτός έδρας. Pulling the strings, Νάντος Draxler. Έχει κουβαλήσει όλο το match. Κάνει την, πώς λέγεται, την κρυφή δουλειά ο Draxler. Μπράβο ρε. Έσλερ, πρόσεχε. Πρόσεχε, Έσλερ. Έσλερ, μην κάνεις μαλακή, Έσλερ. Ωραίο, 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 ωραίο. Πολύ risky play, αλλά μας βγήκε. Πάμε, 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 πάμε. Τον είδα και το Ρίτσα. Τρομερή πάσα από τον Τορέιρα. Φεύγει ο Ρίτσα. Φεύγει. Θα κάνει ένα όμορφο ντριβενάκι και το 3-0. Πάμε για το classic πανηγυρισμό του. Ει, ει, ει. Ποια Νάπολη ρε μάγκες, ποια Νάπολη. Τορέιρα, έχεις μερφάρει σήμερα Τορέιρα. Για να δούμε τώρα τον Πούλησιτς να φεύγει από κάτω. Θα τελειώσει το μάτς μια και καλή, για να δούμε τον Πούλησιτς. Μπαίνει εδώ, κάνει ένα φιλεσάκι. Δεν το πιστεύω ρε φίλε το πόσο fail το έπαιξα. Το τρόλαρα πολύ άσχημα τώρα εδώ. Θα βγει ο Άλαν, θα μπει ο Ντοκουρέ. Όχι, 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 όχι. Εντελώς μόνος του εκεί ο Λοζάνο. Ο Έσλερ δεν ξέρω πού βρισκόταν εκεί, να πω την αλήθεια. Ο Ντεχέα δεν θα μπορέσει να το πιάσει και αυτό και θα γίνει το 3-1. Και βγαίνει ο Λοζάνο για να μπει ο Καράσκο, ντεπούτο του. Παίρνει την μπάλα. Δεν έχει πάσα πάλι. Ο Ρέιρα δίνει στο Ρίτσα. Ρίτσα προσπαθεί να μπει μέσα. Ρίτσα εδώ θα κάνει ένα φιλεσάκι. Τζέλσον, όχι. Όχι, ρε Τζέλσον, πάρε την παλίτσα εκεί, ρε Τζέλσον. Πάμε για δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Ρίτσα για το χατρίκ. Όχι, ρε φίλε, δεν στη χάνουμε. Λοσέλσον μόλις μπαίνει στο παιχνίδι. Ένα σούτ από μακριά. Εύκολο μπλοκάρισμα για το Μερέτ. Δε τώρα εδώ. Μη φάμε κι άλλο γκολ. Μετά θα είμαστε πολύ δύσκολα. Κανσέλο κόβει, μπράβο. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Όχι, όχι τέτοια διοξήματα τώρα εδώ. Μη κάνουμε λάθη! Μη Ντεχέα! Τρελός Ντεχέα! Τρομερός! Πω! Πάλι την πήρανε! Τι γίνεται, τι γίνεται τώρα, γιατί μας καραδιοκούν έτσι. Μπράβο Κανσέλο! Δες, δεν μπορώ να περάσω! Διώξε την μπάλα! Διώξε την μπάλα Ντεχέα! Πω 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 πω! Κανσέλο! Θα κλέψεις πολύ ωραία την μπάλα και φεύγουμε τώρα στην αντεπίθεση. Πάμε για μια τελευταία φάση να δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε το match. Ο Πούλησιτς είναι κάτω, θα τον δω! Πολύ κακή σέντρα, αλλά κάπως πάει να βγει στον Draxler. Τελικά δεν βγαίνει. Παίρνει ο Ρίτσα τώρα από το πουθενά. Ρίτσα εδώ πέρα. Θα κάνει κάτι πιρουέτες. Θα δώσει πίσω πάσα γιατί δεν είχα που να δώσω μετά. Θα με έκλεβαν. Τορέιρα. Κρατάμε απλά την παλίτσα από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Παρ' όλα αυτά, περνάει εδώ μια πάσα για τον Τζέλσον. Τζέλσον θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να γίνει κάτι στο match. Δίνει έξω πάσα στο Λοσέλσο. Λοσέλσο τα dragbacks, Ρίτσα θα κάνει το φιλεσάκι και 4-1. 4-1, τελικά δεν θα καθυστερήσουμε. Εδώ, εδώ, χατρίκ από Ρίτσα. 3-1 ήμασταν δύσκολα, το 4-1 είναι ένα καλό σκορ για πρόκριση. Τελευταία φάση εδώ, μπόρεσε ο Ρίτσα να βρει και ένα χώρο και να βαρέσει το φιλεσάκι στο γάμα έτσι. Παπ, άντε πιάστο. Έχει φτάσει τα 16 goals στο Champions League. Ακραίος Ρίτσα ρε φίλε. Άλλοι 16 γκολ βάλουν σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα και ο Ρίτσα βάζει μόνο στο τσουλού. Και τέλος. Πάντως στο τέλος η Νάπολη πήγε να μας βάλει εκεί τρομερό γκολ. Ντεχέα μόνο 6,9. Έκανε 3 πολύ καλές επεμβάσεις. Κανσέλο είχε 7. Τζέλσον Μάρτιν 8,6. Το Ρέιρα 8,6. Ο Draxler 8,1. Σας το πω ότι έπαιξε καλά. Άλαν 7,5. Ρίτσα 10. Πούλησιτς 7. Οκ. Καλύτεροι παίκτες ήταν Τζέλσον Μάρτινς από ό,τι φαίνεται και Ρίτσα. Βλέπετε ότι έχουμε πάει και δεύτερη στο πρωτάθλημα πλέον. Περάσαμε τη Manchester City. Καλό, όχι ότι παίζει ρόλο αυτό. Θέλουμε απλά να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στο τσουλού, γιατί η Liverpool νομίζω πως το πρωτάθλημα το έχει πάρει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε από τη Liverpool. Και ο Kane θα βγει player of the month. Nice. Κάνει παράπονο ο Calvert-Lewin. Άρχισε ο Calvert-Lewin.
ήδη τα παράπονα. Οκ, θα παίξει. Παίζουμε ενάντια στην Τότεναμ. Δυνατό ματζάκι, ντερμπάκι. Αλλά γιατί να μην πάρει την ευκαιρία του κι αυτό. Ο Calvert εδώ. Επίσης θα βάλω στο CB τον Braithwaite που μας λέει, γιατί μας έκανε παράπονα την άλλη φορά. Μαζί με τον Esty Just. Θα κάνω κανένα play τέτοιο. Θα επιστρέψει ο Ατάλβαση και η δεκάδα. Έχουμε καιρό να το βάλουμε. Αριστερά Τσιμίκα που έκανε καλό μας γενικά τελευταία. Δεξιά Τζέλσον Μάρτιν θα τον αφήσω. Στα CDM το Ray Ράλαν. Και όχι, βασικά δεξιά θα βάλω Γουαμαγιούτα που έπαιξε καλό ματσάκι πιο πριν. Και πάμε έτσι. Έχουμε κάποιους βασικούς, κάποιους αναπληρωματικούς. Οκ. Okay. Το πρωτάθλημα, ξαναλέω, ούτως ή άλλως είναι τελειωμένη υπόθεση. Μέσα στο Goodison Park ενάντια στην έκτη Tottenham θα βγει 1-1 το ματσάκι. Με γκολ του Ζακάρι από αυτούς. Ο Γουαμαγιούτα έχασε πέναλτι. Και γκολ του Draxler στο 89. Πήγαμε να χάσουμε από ό,τι φαίνεται. Πιστό ματσάκι, μόνο ο Draxler είναι πρασινημένος. Βλέπουμε 7,2. Έχει παίξει τελευταία πολλά ματσάκια ο Draxler και παίζει πολύ καλά. Και έχουμε quarter finals, δεύτερο leg, όπου η Real νίκησε 1-2 την Bayern, η City νίκησε 1-2 την Paris και Atletico με τη Liverpool βγήκαν 0-0. Θα το κάνουμε όμως simulate και αυτό. Νομίζω πως το 4-1 είναι δύσκολο ανατρέψιμο. Γίνεται εννοείται, αλλά είναι δύσκολο. Πάμε να ετοιμάσουμε τους βασικούς μας παίκτες. Θα βάλω Ραφίνια σε αυτό το match. Ούτως ή άλλως το match μπορεί να έχουμε το προβάδισμα, αλλά εντάξει, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα. Μπορούμε να βάλουμε παίκτες όπου θα τους δοκιμάσουμε. Ντοκουρέ στο Τορέιρα, αριστερά θα μπει ο Καστίγιο, δεκάρι ο Λοσέλσο και Στράγγεν θα αφήσω πάλι Calvert Lewin. Ρίτσα, ξεκουράσω κάποια ματσάκια, brother. Δεν πειράζει, ας μη βάλεις 20 γκολ στο Τσουλού και τα 16 που έχεις βάλει είναι ρεκόρ. 1-1. 1-1, θα πάρουμε την πρόκριση στον ημιτελικό με γκολ του Άλαν και Λοζάνο άλλη μια φορά θα μας βάλει και αυτός γκολάκι και συνολικό σκορ θα βγει 2-5. Ratings για να δω. Άλλα να έκανε πολύ καλό ματσάκι και ο Calvert Lewin ψιλοπροσπάθησε. Αυτοί οι δύο δεν κάναμε και κανένα τρομερό ματ. Gibson sold. Πουλήθηκε ο Gibson. Πώς το έπαθε, ρε φίλε, δέχτηκα να πουληθεί. Ακραίο. Και τώρα έχουμε ματ με Manchester City. Ου. Σκληρό ματσάκι για τη δεύτερη θέση, μήπως αυτό το ματ. 64 πόντους και οι δύο. Μάλλον ματ για τη δεύτερη θέση από ό,τι φαίνεται. Έχουμε και στο κύπελο FA Cup ενάντια στη Liverpool. Και Champions League ενάντια στη Liverpool. Πόσα Merseyside Derby θα δούμε ακόμα, πείτε μου. Πείτε μου πόσα. Δεν γίνεται να τη είχαμε πάλι με Liverpool, ρε φίλε, σε 800 match. Και στο Carabao Cup, συνέχεια με Liverpool, ρε. Συνέχεια με Liverpool. Λοιπόν, θα μπει Ατάλ εδώ, Godfrey εδώ. Βασικά στην Just που κάνει πολύ καλά match τελευταία. Αριστερά Τσιμίκας, δεξιά Τζέλσον. Άλαν θα τον αφήσω, θα μπει ο Τορέιρα με τον Άλαν. Αριστερά Πούλισιτς. Δεκάρι, Draxler και Στράκερ Ρίτσα. Γιατί έχει πέσει το μοράλ του Ρίτσα. Αυτή τη φορά θα μας νικήσει όμως. Με γκολ του Λαπόρτε λέει στο 41 και τρώει κόκκινη μετά, ρε. Και δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ. Πολύ κλειστό μάτς φαίνεται να ήταν. Πολύ 50-50. Ναι, κανένας παίκτης μας δεν έπαιξε έστω και λίγο καλά. Ούτε καν εξάρια έχουμε. Πολύ κακό μάτς για την ομάδα μας. Μας ψιλοξεφτύλησαν. Τι μας λέει, γιατί όλοι μας μιλάνε. Άλαν, τι έγινε πάλι. Α, thanks μας λέει. Οκ. Του πω ότι περιμένω περισσότερα. Γιατί τελευταία όντως δεν κάνει πολύ καλά match ο Άλαν. Στο Europa ποια είναι. Θέλω να δω και η Europa ποιος είναι ημιτελικός. Γιατί η Europa League ξέρετε στο FIFA ότι παίζουν ομαδάρες πάλι. Τέταρτη πλέον στο πρωτάθλημα. Μην χάσουμε τη θέση μας στο Champions League. Παρακαλώ πολύ. Μην τη χάσουμε τη θέση μας στο Τσουλού. Επειδή έχουμε μετά match με Liverpool, θα κάνουμε rotation με την Newcastle. Europa League είναι Σεβίλη, Βαλένθια και Rennes με Άγιαξ. Δυνατός ημιτελικός. Και Τσουλού είναι City με Real τελικά. Η City την νίκησε την Παρία. Την νίκησε 2-3. Δεν με ψήνει πάλι με City τελικό, ρε φίλε. City και Liverpool έχω βαραθεί να τις βλέπω, αλήθεια. Θα μπει ο Pop άλλη μια φορά εδώ πέρα στο τέρμα. Δεξί back, Cancelo. Στην Just θα τον αφήσω και θα βάλω έναν Godfrey εδώ πέρα. Τη Μίκα θα αφήσω. Δεξιά, Γουαμαγιούτα. Κουρέ με Rice. Αριστερά, Καστίγιο. Δεκάρι, βάλω έναν Lo Celso. Αν και έχει καλό μοράλ και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Και Στράγγερ Calvert Lewin. Πάμε έτσι. 0-2 χάσαμε. Όχι, ρε φίλε. Κακό τώρα αυτό γιατί αρχίζει και μας νοιάζει και το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Τι θα χάσουμε τη θέση μας στο Champions League αν συνεχίσουμε έτσι. Πάρα πολύ κακές οι εμφανίσεις μας αυτό το μήνα. Η Arsenal πάλι καλά θα χάσει, η οποία είναι πέμπτη από τη City. Άρα θα παραμείνουμε τέταρτη. Τελικά είναι semi-finals το FA Cup. Δεν είναι finals. Νόμιζε ήταν τελικός. Και το άλλο μάτς είναι Aston Villa Tottenham. Και έχω πέσει και 69 βλέπουμε εκεί. Άμα μη μας διώξουν από την ομάδα τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα, θα ξενερώσω τη ζωή μου. Έπεσε λίγο το progress μας και τώρα άρχισε να μας λέμε μαλακίες. Έστε διάλα. Και τώρα,
Match με Liverpool για τον ημιτελικό του FA Cup. Απλά επειδή φέτος σας λέω ότι δίνω βάση πάρα πολύ στο FA Cup, παίξω με τους βασικούς μας παίκτες ενάντια στη Liverpool. Και θα μπει τέρμα ο Ντεχέα, δεξιά ο Ατάλ, στα CB Diego Carlos μαζί με Holgate. Έχουν πέσει και τα μοράλ των παικτών, βλέπουμε. Θα κάνω ένα press conference σίγουρα. Δεξιά Τζέλσον, CDM Torreira με Alan. Αριστερά εννοείται Pulisic, Δεκάρι, Draxler, γιατί έχουν καλό synergy με το Ρίτσα, και striker Ρίτσα. Όλα τα μοράλ των παικτών είναι πολύ κακά. Πάμε να κάνουμε press conference γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. 69 overall, μη μας διώξουν από την ομάδα. Αν δεν πάρουμε το FA Cup, πες να μας διώξουν όντως. Στο Wembley παίζουμε. Ο ημιτελικός είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Είναι μονάτα μάτς γι' αυτό. Hat trick έκανε στο προηγούμενο μάτς, λέει ο Σαλά. Να τους και ο πονεμένος. Ετοιμάσου να ξαναπονέσεις. Merseyside derby, back to back, πόνο θα έχεις. Liverpool lineup. Alisson, Van Dijk, Robertson, Varane, Arnold, Fabinho, Saul, Ceballos, Firmino, Salah, Mané. Γενικά η Liverpool ποτέ δεν κάνει πολλές μεταγραφές στο roster της. Μόνο ο Βαράν είναι η μεγάλη μεταγραφή που έκανε φέτος. Δεν ξέρω αν είναι και ο τέτοιος και αν ακόμα είχαν στο κέντρο. Τέλος πάντων. Πάμε, ξεκινάμε. Ημιτελικός, είναι μέρα. Πολύ κακό αυτό γιατί με γκαβώνει. Ρίτσα. Draxler, Φινές, Van Dijk είναι εκεί για να με κόψει. Το Ρέιρα τώρα στο Ρίτσα. Ρίτσα. Κόβει πάλι ο Van Dijk. Γαμώ, το bridge δεν έπιασε εκεί. Holgate εσύ είσαι. Μπράβο ρε, ποιος Φιρμίνο τώρα. Draxler. Δίνει κάτω στο Τζέλσον. Τζέλσον έχει 5 weak foot, αλλά θα ανοίξει πάρα πολύ το control του και ο Van Dijk για τρίτη φορά θα μας κόψει. Ρίτσα. Τρομερή πάση για τον Draxler. Draxler, βάλτο! Γιατί πήγα τόσο πλάγια ρε φίλε. Ήρεμος, κρατάει την μπάλα έτσι, μην ανοίγεις το control σου εσύ Ρίτσα. Άλαν. Ωραία για το Ρίτσα και πάλι. Draxler, τρομερή συνεργασία εδώ. Draxler, Ρίτσα, Draxler. Τι κάνουμε ρε. Τι κάνουμε ρε. Πού είναι η μπάλα, δεν τη βλέπω. Κρύφτηκε. Κρύφτηκε, κρυφτό σας έπαιξε εκεί. Έλα Liverpool, θα πάρεις πρωτάθλημα, άντε. Δεν μπορείς να πάρεις και τέτοιο. Και FA. Ατάλ. Όχι Μανέ, πως πάει έτσι ο Μανέ. Πως πάει έτσι, δεν τον κόβουμε με τίποτα. Ατάλ, κόψ τον, να. Ωραία ρε, φύγε πολύ κάτω βλάκας. Αλλά ξανά έχει μπάλα, ε. Ατάλ. Τι κάνουμε. Όχι τώρα τέτοια ρε φίλε. Έλα, τόση ώρα κρατούσαμε ωραία την μπαλίτσα. Γιατί μας παίζουν τώρα. Μπράβο ρε Άλαν. Τάκλιν αληθείας ρε φίλε. Έτσι. Και πάμε ημίχρονο. Ημίχρονο με 1-0 μπροστά στο σκορ. Η Liverpool τώρα στο τέλος κάτι πήγε να κάνει. Σε όλο το μάτσο είχαμε εμείς την κυρίαρχεια. Κυριαρχώ. Πολύ καλή πάσα τώρα. Ρίτσα. Ρίτσα, φινεσάκι. Φινεσάκι για το 2-0. Αυτή τη φορά ο Ρίτσα δεν θα τη χαρίσει σε κανέναν. Εδώ. Για άλλη μια φορά θα σκοράρει σε μάτς. Τόσο χαλαρά. Πάμε για τον τελικό ρε. Πάμε για τον τελικό γάμο. Πήρε ο σκύλος. Τρομερή μπάλα. Τι παίξαμε εδώ. Τζέλσον τώρα. Δίνει πασούλα. 3-0. Τελείωσε το. Ρίτσα. Δεν γίνεται να το χάσεις αυτό ρε brother. Δεν γίνεται να το χάσεις αυτό Ρίτσα ρε μάγκες. Οχ. Όχι. Μπράβο ρε Ατάλ. Πάμε Pulisic. Περνάει παλιά. Περνάει λέει. Αχ ρε Ρίτσα. Γαμώ. Πολύ ανοιχτό κοντρόλ έκανε. Offside είναι. Όχι, δεν offside. Φεύγει ο Τζέλσον. Σουτάρε το! Και τελείωσε το! Τζέλσον Μάρτινς 3-0. Το Merseyside Derby κάπου εδώ θα τελειώσει, νομίζω. Η Liverpool έχει πλέον ελάχιστα λεπτά για να γυρίσει το match. Τι γίνεται. Draxler, shoot. 4-0. Τόσο απλά. Τέλος. Θα μπει ένας Γουαμαγκιούτα εδώ να τσιλάρει. Θα βάλω και έναν Κανσέλο εδώ στο Νατάλ. Και θα βάλω βασικά στην τζάς τον Τορέιρα. Πάμε έτσι. Μπράβο. Όχι. Έπρεπε να φάμε και ένα γκολ, φίλε. Και πολύ τυχερό έτσι. Ο Κανσέλο εδώ δεν ξέρω πως δεν έκοψε. Hat-trick Draxler. Βασικά δεν προλαβαίνει. Θα βγάλει assist όμως. Θα βγάλει assist. Ο Ρίτσα θα κάνει πολύ κακό τελείωμα. Και ο άλλος θα μπλοκάρει του easy. Τι πάει να γίνει τώρα εδώ ρε. Κάτσε ρε. Σαούλ. Πώς το έβαλε από εκεί ρε φίλα. Πολύ ακραίο. 4-2. Είναι στο 81 ε.
Κάτι αρχίζω τώρα. Έχω τις αμφιβολίες μου. Για να τσιλάρουμε λίγο. Πολύ ακραίο που το έβαλε από εκεί ο Σαούλ. Βλέπετε πώς πιέζουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Ουφ. Δες εδώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ρε. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα ρε. Θα τρελαθούμε τελείως. 4-3 λέει. Τι γίνεται ρε. Ας καθυστερήσουμε λίγο ρε φίλε. Έλα 5 λεπτά έμειναν. Μη φάμε γκολ τώρα έλα. Ωραία. Έτσι έτσι. Δεν πιέζουν τώρα. Τώρα μπορούν να πιέσουν δεν πιέζουν. Κρατήστε μπαλίτσα. Όχι μου την πήρε ο Άρνολτ. Όχι ρε μαλάκα. Έχουνε μια φάση τώρα. Μπράβο. Έγινε το λάθος. Σεντζούστα ηρέμησε. Στην τζαζ βασικά. 4 λεπτά έδωσε καθυστερήσεις. Ο πουλημένος. Ο πουλημένος. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα. Όπου αγχωθήκαμε τώρα ρε. Δεν με ψήνει. Μη φάμε γκολ ρε φίλε. Αλήθεια, μη το φάμε. Μη ρε φίλε. Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που γίνεται. Και το είχαμε σίγουρο μαλάκες. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τις ομάδες. Δεν περίμενα ποτέ να μου το γυρίσουν το μάτσο ρε. Ποτέ. Απίστευτο ρε φίλε. Απίστευτο. Γιατί να παίξουμε παράταση τώρα σε αυτό το μάτσο. Πείτε μου ένα λόγο. Θα βάλω σέλος στο Draxler. Πάμε έτσι. Λοιπόν σοβαρά τώρα. Δεν κρατάμε άμυνα, δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε για γκολ. Χολγκέιτ, κόψε μια φορά ρε μπρο! Ρε μπρο! Κόψε την μπάλα ρε μαλάκα! Ωρε φίλε! Πιστεύω ότι το μάτς είναι 4-5 τώρα ρε φίλε. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι χάνω. Λοιπόν, πάμε. Full press. Depth 10. Width θα ανεβάζουμε. Fast build up. Εδώ. Όλα πάνω και φύγαμε. Πιέζουμε, έτσι. Έτσι, ασφυκτική πίεση, πάμε. Πάμε ρε Πούλισιτς, τι είναι αυτά ρε Πούλισιτς, αγόρι μου. Μην το λήξεις. Φεύγει. Έστι τζαστ φεύγει. Μπορεί ο Έστι τζαστ να το βάλει. Μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Ω, μπες, όχι. Λουσέλσο. Άλαν. Πάσα για το Ρίτσα. Ρίτσα δεν την προλαβαίνει. Καθυστερεί τώρα Φαμπίνιο. Θα τη χάσει όμως. Όχι, την πήρε ο Άρνολτ. Γαμό ρε φίλε. Πάρ' την ρε Πούλισιτς. Έλα, ωραία. Έτσι, πιέζουμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Όχι ρε μπρο. Δεχέα. Μαλάκα, δες εδώ πως βγήκαν επίθεση. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω θα φάμε κι άλλο. Ας το διάλο ρε φίλε. Έλα και από corner goal. Εντάξει. Αμπαμεγιάνγκ μας το έβαλε και Αμπαμεγιάνγκ. Ρίτσα. Δες τη σκατούμπαλα. Ακραίο. Πιστεύω ότι αποκλειστήκαμε. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι νικούσαμε 4-0 μέχρι το 60 κάτι και αποκλειστήκαμε. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι αυτό το μάτς έληξε 4-6. Ούτε πόλο να παίζαμε. Η Liverpool φέτος από ό,τι φαίνεται θέλει να τα σαρώσει όλα. Πρωτάθλημα το έχει πάρει σχεδόν. Βασικά πρέπει να το έχει πάρει και βαθμολογικά. FA Cup είναι στον τελικό ενάντια σε Aston Villa ή Everton ή Tottenham βασικά. Και στο Τσουλού παίζει με εμάς. Πάλι για τον ημιτελικό. Ήταν όντως ένα Merseyside derby και αυτό το match πραγματικά κάθε φορά εξελίσσεται σε derby. Ακόμα και να μην φαίνεται στην αρχή. Πίζω τουλάχιστον στο Champions League να πάρουμε την νίκη. Πάντως στεναχωριέμαι γιατί ο στόχος μας για φέτος ήταν να πάρουμε το FA Cup και δεν θα τα καταφέρουμε ούτε φέτος. Είναι ο μόνος τίτλος που δεν έχουμε πάρει ρε φίλε. Ο μόνος τίτλος που δεν έχω πάρει ποτέ και ούτε φέτος θα καταφέρω πάλι να τον πάρω. Αν δεν πάρουμε και Τσουλού φέτος, θα είναι μια πολύ αποτυχημένη σεζόν με ένα Carabao Cup. Με Tottenham στο τελικό από ό,τι φαίνεται.
1-2. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό το βίντεο, ρε Μάγης πάλι. Τι βιντεάρα είδατε πάλι, ρε φίλε. Εντάξει, βιντεάρα. Χάσαμε βασικά. Αρφήνει ανάμεικτα συναισθήματα. Κι όμως αυτή η σειρά, ρε φίλε, εκεί που πάει να τελειώσει και λέω θα είναι chill τα πράγματα, πάλι συνεχίζει να είναι insane, ρε φίλε. Αυτή η σειρά με την Everton πιστεύω θα μείνει στην ιστορία, ρε φίλε. Πραγματικά για τα παιδιά σας θα έχετε να τη βλέπετε όλοι, ρε φίλε. Όλοι. Μετά από 10 χρόνια θα βλέπετε πάλι career Everton. Θα μείνει για πάντα στο κανάλι αυτή η σειρά, να έχετε να τη βλέπετε. Οπότε, αυτό ήταν για σήμερα το επεισόδιο. Ένα πραγματικά ακραίο επεισόδιο, πολύ insane επεισόδιο. Φτάσαμε Απρίλιο, φτάνουμε Μάιο μετά. Ίσως να είναι και το τελευταίο επεισόδιο το επόμενο. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ανάλογα τι θα γίνει στον ημιτελικό με τη Liverpool. Εξαρτάται. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν γουστάρετε να τα δούμε όλα στο επόμενο επεισόδιο ή αν θέλετε να χωριστεί σε δύο part. Πατήστε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι, φτάσουμε τους 50.000 subscribers. Είμαστε 37% και το έχετε σπάσει όσο πάει ανεβαίνουμε. Και εννοείται ένα καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Τώρα τα social media όπως είναι το Instagram, το Facebook, το Twitch και το TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε, καλή συνέχεια σε όλους σας.